Ύστερα από τους ημιυπόγειους κάδους έρχονται οι καφέ κάδοι στην Αλεξανδρούπολη και κατ' επέκταση σε όλο τον Εύρο. Στόχος της τοποθέτησής τους είναι η διαχείριση των βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων. Ως βιοαποβλήτα ορίζονται τα χόρτα, φύλλα, λαχανικά, φρούτα, προϊόντα χαρτοκοπτικών και διάφορα άλλα κλαδέματα, χαρτιά κουζίνας, πριονίδια και στάχτες. Με απόφαση της η Διαμάθ, ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενέκρινε μελέτη για το διαγωνισμό που αφορά την ένταξη των καφέ κάδων στον περιφερειακό σχεδιασμό. Η κατανομή θα γίνει με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. Οι Δήμοι θα λάβουν από ένα ειδικό απορριμματοφόρο και αξίζει να σημειωθεί στις πρωτεύουσες των νομών και στην Ορεστία θα δοθούν δύο απορριμματοφόρα. Μια ερασιτεχνική μαθητική ταινία μικρομήκους για την Παναγία Σουμελά και τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού δημιούργησαν μαθήτριες του Γυμνασίου Φερών. Συμμετείχα μάλιστα με αυτήν και στον 5ο Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο το Σάββατο 16 Μαρτίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Η ταινία των μαθητριών πραγματεύεται την αδιάφορη στάση των νέων απέναντι στην ιστορία και τις παραδόσεις τους, τα οποία κρίνονται από αυτούς ως παροχημένα και ξεπερασμένα. Μπορεί όμως μια σπίθα να φουντώσει μέσα τους την αγάπη για την ιστορία, την παράδοση και να διατηρήσει στη δική τους γενιά ζωντανή τη μνήμη. Την αισιόδοξη απάντηση δίνει η ταινία των μαθητριών παράλληλα με μια συγκινητική προσέγγιση της ποντιακής γενοκτονίας βασισμένη σε πραγματικές αφηγήσεις μαρτυρίες από το βιβλίο του κυρίου Τσιτσακίδη «Εξαίματος». Η ταινία θα προβληθεί στο κοινό σε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ποντίων, μια και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα και την έναρξη της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι μαθητές Βελιγράκη Ειρήνη, Μπόρα Σταματία, Παπατάκη Μαρία και Σαργιανίδη Βασιλική, ενώ την επίβλεψη είχαν οι καθηγήτριες Καρακύριου Κωνσταντίνα Φιλόλογος και Μανολοπούλου Χρύσα Θεολόγος. Η εξακολούθηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Καβάλας είναι ζωτική σημασία για το Δήμο, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και για την εθνική και την τοπική οικονομία. Εκατοντάδες οικογένειες εργαζομένων εξαρτούν την επιβίωσή τους από τη λειτουργία της, καθώς και πολλαπλάσιοι εργαζόμενοι και εταιρείες που συνεργάζονται με τη βιομηχανία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ίστατη έκκληση σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς να πράξουν τα δέοντα προς το συμφέρον της τοπικής οικονομίας και φυσικά των οικογενειών των εργαζομένων. Περισσότεροι από 150 κάτοικοι της Οργάνης, του Κέχρου, της Φιλήρας και των Αριανών εκπαιδεύτηκαν σε παροχή πρώτων βοηθειών, παρακολουθώντας τις ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου με τη ΣΥΝΕΤ 2 που διοργανώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Μανώγλιο σε συνεργασία με το Δήμο Αριανών. Παράλληλα, περισσότεροι από 210 μαθητές των μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Δήμου Αριανών συμμετείχαν στο πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής και αγωγής στοματικής υγείας, όπου εξετάστηκαν από οδοντίατρο και ενημερώθηκαν για τη σωστή φροντίδα της οδοντοστοιχίας τους. Η δράση υλοποιήθηκε στις σχολικές αίθουσες των μειονοτικών δημοτικών σχολείων Οργάνης, Κέχρου και Φλήρας, με τη συμμετοχή συνολικά 10 δημοτικών σχολείων.